Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχουν γίνει πολλοί άνθρωποι ρόμπες. Ρόμπες. Και τι εννοώ. Καταρχήν οι δύο προπονητές κάνανε σοβαρά λάθη. Δηλαδή πολύ κακοί προπονητές. Ο ένας, ο του ΠΑΟΚ, ξεκινάει με το χειρότερο του παίχτη, το Μούργκ, σαν εξτρέμ και αφήνει έξω τον καλύτερο, το πιο φορμανισμένο, τον number one παίχτη του, τον Τζόλι έξω. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Αν είχε φιάλτες. Και ο άλλος ξεκινάει με δύο δεκάρια, τον Βαλμποένα και τον Φορτούνι. Έχει έξω τον Μασούρα, ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα για να πιάσει τον Γιαννούλη στις εφόδους του και τον βρουσάει εκεί. Και παίζει ένα ανοιχτό 4-2-3-1 χωρίς εξάρι, για τον Ολυμπιακό μιλάω, με το Φλόρο Φορτούνι που σε τέτοια μάτς ποτέ δεν πήρε πάνω του την ομάδα, παρά βάζει το δεύτερο, το τρίτο ή το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού και αποθεώνεται από το φως των σπορ, τον πρωταθλητή και όλες τις άλλες αθηναϊκές φίλες προς τον Ολυμπιακό προσκύμενα εφημερίδες. Με τον Ουάρντα να τους κάνει πουτάνα για 90 λεπτά και να πηγαίνει να εκθέτει τον Καμαρά στο μαρκάρισμά του και δεν έχει δώσει εντολή στον Εμβιλά να είναι αυτός ο οποίος θα πέφτει πάνω του για να πάρει από τον Καμαρά. Τον Καμαρά τον είχε, τον Καμαρά έπρεπε να τον είχε στη θέση του Φορτούνη από την αρχή του παιχνιδιού, να παίξει με τρία χαφ και να ανοίξει το παιχνίδι του ο Ολυμπιακός έτσι όπως ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα λοιπόν δύο προπονητές με πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ άσχημα στοιχεία στο παιχνίδι τους. Το άλλο είναι ότι ο Άρντα κάνει ρούμπα ξεκούποτη όλο το μηχανισμό του ΠΑΟΚ, όλους τους κολομανατζαρέους, όλα αυτά τα κολοπέδια που τον έχουν βγάλει τρελό. Ο Άρντα είναι τρελός ή λογικός, είναι στο σπίτι του και στο ποδόσφαιρο, σε όποια ομάδα έπαιξε, ήταν τρελός και ανισόρροπος έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν το λες και πολύ ελεύθερο πνεύμα, γιατί μπορεί να μπει σε τακτικό κομμάτι, γιατί ήρθε και μάρκαρε. Μάρκαρε γερά ο Άρντα σήμερα, αλλά ουσιαστικά έκανε ρόμπα έναν Ολυμπιακό ολόκληρο, γιατί τον γάμισε στο χώρο του κέντρου, ποδοσφαιρικά, και ακόμα πιο ρόμπα έκανε ο Άρντα τους παοξίδες 4 χρόνια που τον έχουν σαν τσιγκάνο από εδώ και από εκεί. Τους έχει κάνει ρόμπα με το παιχνίδι του σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα. Με σοβαρότατα προβλήματα ο Ολυμπιακός στην τετράδα του στην άμυνα. Ο Ραφίνια, εάν ήταν ο Τζόλης από την αρχή, θα είχε σοβαρά προβλήματα, θα έπεφτε σε μέδο εκεί, θα είχαμε φάσεις, ιστορίες, ανισορροπίες στην άμυνα κτλ. Δεν έγιναν όλα αυτά εξαιτίας της μαλακίας του Γκαρσία που αφήνει για 83 λεπτά έξω το νούμερο ένα παίκτη του. Φαντάζεστε τον Ουάρντα μαζί με τον Τζόλι στον αγωνιστικό χώρο να χτυπάνε κάθετα τον Ολυμπιακό. Ο Τζόλις έρχεται να μαρκάρει. Δηλαδή δεν βάλαμε τον Τζόλι για να μαρκάρει ο Μούρκ τον Ραφίνια. Δηλαδή τι, θα είχαμε καλύτερα μαρκαρίσματα που λέγανε οι παοξίδες ρεπόρτερ που τους άκουγα πριν έρθω στο παιχνίδι να το κάνω ανάλυση. Το μπάκι το Σεμέδο χαμηλά τους φοβάμαι αν είμαι Ολυμπιακός. Θα μου κάνουν γκέλες, θα μου κάνουν ατομικά λάθη. Σήμερα δείξανε, ειδικά ο Σεμέδο, ότι είναι σε δραματική κατάσταση και στον αέρα. Ένα γαϊδούρι 2 μέτρα έχασε όλες τις κεφαλιές μαζί με τον μπά. Πρώτον. Δεύτερον, αναλώθηκαν σε φάουλ στο χώρο με το κρίμτστικ με πλάτη στην εστία. Κάναν 3-4 άσκοπα μαρκαρίσματα. Ένα παίκτη το 1-91 με πλάτη, να τον πιάνουν και τον κάνουν φάουλ. Μιλάμε για δράμα κατάσταση. Τα σέντερ μπακ του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ποιο ομάδα στο να κερδίζει μπάλα και να κάνει άμυνα στο χώρο του κέντρου. Εκπληκτικό το μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Άδικο το αποτέλεσμα. Βέβαια για να φτάσουμε να πούμε άδικο το αποτέλεσμα, εγώ τον Πασχαλάκη τον γουστάρω, αλλά η δουλειά μου είναι δουλειά μου.
Το ψωμί μου είναι ψωμί μου. Και μαθαίνω ότι τον επιβάλλει ο Βιερίνια. Και ο Γκαρσία κάνει την κότα και τον βάζει μέσα να παίξει. Και δω το αποτέλεσμα. Στο δοκάρι του Ολυμπιακού, ο Πασχαλάκης, που με τα προσόντα του έπρεπε να παίζει στη Λίβερπουλ, αποκρούει πάλι λάθος τεχνικά και έρχεται στον Εμβιλά και κάνει το δοκάρι. Η απόκρουση είναι εκεί, όχι εδώ. Η μπάλα πάει πλάγια, όχι εδώ. Από αυτό το ΠΑΟΚ, ο Ουάρντα στα 23-24 θα πέραν 15 εκατομμύρια από μεταγραφή, αν είχαν μυαλό στον ΠΑΟΚ και αν δεν ήταν ρατσιστές με τον Ουάρντα. Από αυτό το ΠΑΟΚ, αυτός που μπορεί να κάνει μεταγραφή την εντεκάδα είναι αυτός που δεν έπαιξε, ο Τζόλης, ο οποίος αδιανόητα, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, τον είχε στον πάγκο ο Γκαρσία. Ο άλλος που μπορεί να κάνει σπουδαία μεταγραφή είναι ο Ίγκνασον και όχι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει πτώσει στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τωρινό, αλλά όταν δόθηκε η ευκαιρία το Γιαννούλη να τον πουλήσουνε, θέλαν 15 εκατομμύρια, με 8 τον δίνανε. Τώρα δεν κάνει ούτε 3. Ο Γιαννούλης, σήμερα, καταρακωμένος, αδυνατισμένος, αδύναμος. Αδύναμος. Ο Ίγκνασον είναι η μεταγραφή που μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί ψηλά είναι πολύ καλός και αμυντικά και επιθετικά. Κατεβάζει την μπάλα γρήγορα και είναι γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να παίξει και χάφεξάρι με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο ή τον Μιχαηλίδη και τον Κρέσπο. Άμα είναι να έχω εγώ τον Καντουρί και τον Σβάμ και να θέλω χαφ τρίτο, πολύ ωραία μπορεί να παίξει και τρίτο χαφ. Ο Ίγκνασον, γιατί ξέρει μπάλα, ψηλά είναι καλός, έρχεται στον γκολ και επειδή είναι νεαρός σε ηλικία, τους βγαίνει κατά λάθος μια μεταγραφή την οποία δεν πιστεύει κανένας, τον Ίγκνασον. Το μάτς έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ήταν ελαφρά καλύτερος στα σημεία και όλη τη διαφορά, όπως είπαμε όλοι εδώ και συμφωνήσαμε και με τα παιδιά, ήταν ο Ουάρντα. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, ο βιαστής, ο τρελός, ο ανισόρροπος, ο απίθαρχος. Μια χαρά είναι. Δεν σας βόλευε γενικά. Καλό βράδυ.